Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αυτή η εξόφθαλμη, απέλπιδα προσπάθεια που κάνετε και μέσα από αυτό το πόρισμα ντροπή, το μνημείο συγκάλυψης και αποθέωσης της ατομικής ευθύνης για να μπαζωθεί η αλήθεια και οι τεράστιες πολιτικές και κυρίως ποινικές ευθύνες που σας βαρύνουν, θα πέσει στο κενό. Καθοριστικό ρόλο για να μην επιτρέψει να ευοδοθεί αυτή σας η προσπάθεια έπαιξε η πρωτοβουλία του ΚΚΕ για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Και μην καμώνεστε ότι δήθεν ψηφίσατε την Εξεταστική Επιτροπή γιατί θέλατε δήθεν να έρθουν όλα στο φως. Την ανάγκη φιλοτιμία κάνατε γιατί ξέρατε ότι μπορούσε να ψηφιστεί αυτή και χωρίς τις ψήφους της πλειοψηφίας, σε αντίθεση με την προανακριτική που όπως ήταν αναμενόμενο την καταψηφίσατε. Όμως παρά τα συγκεκριμένα όρια που επιβάλλουν οι πολιτικοί συσχετισμοί, αλλά και τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις της πλειοψηφίας για αποκλεισμούς μαρτύρων, όπως και τις ανέξοδες αντιπαραθέσεις που στήθηκαν με τα άλλα κόμματα, επιδιώκοντας ο καθένας σας να κρύψει τις ευθύνες της δικής του κυβερνητικής περιόδου, η Εξεταστική Επιτροπή επέτρεψε να έρθουν στην επιφάνεια πολλά και αποκαλυπτικά στοιχεία για την απόδοση τόσο των πολιτικών, αλλά κυρίως και των ποινικών ευθυνών σε όλους τους το εύρος. Επέτρεψε να ενημερώνεται ο κόσμος για όλα αυτά και αυτό είχε τη συμβολή του στη συμμετοχή στις μεγαλειώδεις απεργιακές συγκεντρώσεις και στις διάφορες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκαν στη συμπλήρωση ενός χρόνου από το έγκλημα. Παράγοντες καθοριστικοί, ώστε το έγκλημα να μην ξεχαστεί, να μην συγκαλυφθεί, πολύ περισσότερο να μην επαναληφθεί. Όπως εξάλλου διεκδικούν και οι ίδιοι συγγενείς των θυμάτων, μη εξαιρώντας από το κάδρο των ευθυνών τις κυβερνήσεις τουλάχιστον της τελευταίας 15ετίας. Και αυτό βεβαίως εκθέτηκε εκείνα τα κόμματα που δεν είδαν στα πορίσματά τους τις πολιτικές και ποινικές ευθύνες της δικής τους κυβερνητικής θητείας, για την εγκληματική κατάσταση στο σιδηρόδρομο, για το γεγονός ότι ο λαός και τα παιδιά του δεκαετίες τώρα παίζουν το κεφάλι τους κορώνα γράμματα και μάλιστα χωρίς να το ξέρουν. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά ή πολύ περισσότερο το ΠΑΣΟΚ που δεν έχανε ευκαιρία να την απαξιώνει, αποφεύγοντας όπως ο διάολος το λιβάνι να μιλήσει για όλες εκείνες τις πολιτικές που και οι ίδιοι υπηρέτησαν, φέρνοντας σε αυτή την κατάσταση τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ιδίως από το 2009 και μετά, οπότε και επιταχύνθηκαν η διάσπαση του σιδηροδρόμου, η υποβάθμιση και η υποστελέχωσή του και τελικά η απελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση των πιο κερδοφόρων τμήματων του. Αυτές οι πολιτικές ευθύνες είναι που γεννούν και τις συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες των υπουργών, που είτε με τις ενέργειές τους είτε με σημαντικές παραλήψεις υπονόμευσαν την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, αποδεχόμενοι έτσι το ενδεχόμενο, αν όχι προδιαγράφοντας την εξέλιξη του συγκεκριμένου εγκλήματος των Τεμπών. Δικαιολογώντας απόλυτα το χαρακτηρισμό του ως προδιαγεγραμμένο έγκλημα για το οποίο από την πρώτη στιγμή μίλησε το ΚΚΕ. Η Εξεταστική Επιτροπή ανέδειξε πρώτον τις ανταγωνιστικές σχέσεις που διαμόρφωσε ο προβληματικός διαχωρισμός του σιδηροδρόμου σε θυγατρικές, όπως και η απελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση στη συνέχεια του κερδοφόρου μεταφορικού έργου με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες που γιγάντωσαν τα αντικρουόμενα πολλές φορές επιχειρηματικά συμφέροντα. Ανταγωνισμοί που έφτασαν στο σημείο, όπως αποδείχθηκε στην περίπτωση της Εργοσέ, στελέχη της να εκπροσωπούν τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα, επηρεάζοντας καθοριστικά και την ίδια την εξέλιξη και την ολοκλήρωση ή μη των έργων. Δεύτερον, ανέδειξε την προβληματική επιλογή
της κατάτμησης των διαφόρων συμβάσεων για ενιαία έργα μεταξύ αυτών και για τα πολυπόθητα συστήματα ασφαλείας. Επιλογή που οδήγησε σε ασυμβατότητα των διαφόρων συστημάτων, αλλά και σε μεγάλες καθυστερήσεις που προκαλούσε η εκδήλωση αυτών των ανταγωνιστικών συμφερόντων με τις διάφορες προσφυγές, ενστάσεις, τις συνεχείς παρατάσεις που δόθηκαν από τη σειρά κυβερνήσεων. Τι πιο αποκαλυπτικό από το ίδιο το πόρισμα της Επιτροπής Γεραπετρίτη που μιλάει για κατάτμιση που έγινε κανόνας για να εξυπηρετούνται οι διαφορετικοί προμηθευτές από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Με τραγικό όμως αποτέλεσμα αυτού, στις 28 Φλεβάρι του 2023, να μην έχει παραδοθεί και να μην έχει τεθεί ολοκληρωμένα σε λειτουργία κανένα από τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας, τα οποία προβλέπονταν σε 4 τουλάχιστον συμβάσεις που έτρεχαν από το 2007. Για την έγκαιρη παράδοση των οποίων δεν φρόντισε καμία εκ των κυβερνήσεων που μεσολάβησαν μέχρι και την τελευταία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σχεδόν 20 χρόνια μετά την αρχική σύμβαση δεν έχει λειτουργήσει ακόμα το σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS που χωρίς αμφιβολία θα είχε εμποδίσει την αντίθετη πορεία των τρένων και το τραγικό δυστύχημα, όπως με βεβαιότητα καταλήγει στο πόρισμά της η Επιτροπή Γεραπετρίτη και όλες οι άλλες επιτροπές εμπειρογνωμόνων και διευκρίνησαν κατηγορηματικά στις καταθέσεις τους οι πραγματογνώμονες μάρτυρες παρά την επανειλημμένη προσπάθεια να οδηγηθούν σε διαφορετικό συμπέρασμα από τις ερωτήσεις της πλειοψηφίας. Και βέβαια όχι μόνο δεν λειτουργούσαν τα συστήματα αυτόματης πέδησης και τηλεδιοίκησης, αλλά κατά το χρόνο του εγκλήματος δεν λειτουργούσαν ούτε καν οι φωτεινοί σηματοδότες. Η Εξεταστική Επιτροπή ακόμα ανέδειξε την εγκληματική μη συντήρηση του δικτύου και των υποδομών λόγω της υποχρηματοδότησης, καθώς και τη σχεδιασμένη αποψήλωση του ανθρώπινου δυναμικού με ταυτόχρονες εκπτώσεις στην εκπαίδευσή του. Δηλαδή ανέδειξε αυτό ακριβώς το εκρηκτικό μείγμα για τον πολλαπλασιασμό των ανθρωπίνων λαθών που σε συνδυασμό με την παντελή απουσία τεχνολογικών μέσων για την αποτροπή τους δημιούργησε τις συνθήκες για το έγκλημα στα Τέμπη. Έγκλημα για το οποίο συνεχώς προειδοποιούσαν προηγούμενα μικρότερης έκτασης ατυχήματα, αλλά ακόμα και δυστυχήματα με απώλειες ανθρωπίνων ζωών, όπως αυτό στο Άδενδρο, για το οποίο βέβαια και τότε ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε και κατηγορούσε τα ανθρώπινα λάθη. Ακόμη αναδείχθηκε ο παντελώς ανεπαρκής, αν όχι διακοσμητικός ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, τουλάχιστον για τις κρίσιμες αρμοδιότητες της πιστοποίησης της ασφάλειας των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών. Τέλος, όσο κι αν επιμελώς αποσιωπάτε από τους διάφορους θειασότες των ευρωπαϊκών εγγύησεων, αναδείχθηκαν περίτρανα οι αντιλαϊκές προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου και την ταχύτητα μεταφοράς εμπορευμάτων σε βάρος όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Γι' αυτό και η εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας αφορά μόνο στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκληματικές ευθύνες, γιατί στο ζύγι του κόστους ωφέλους επιτρέπει να λειτουργούν στο δίκτυό της τρένα τα οποία δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρασφάλειας και ασφαλείας. Τέτοια ήταν και τα επίμαχα βαγόνια της Hellenic Train, τα οποία κυκλοφορούσαν με άδεια της Ευρωπαϊκής Αρχής Σιδηροδρόμων, με πιστοποιήσεις και προδιαγραφές παλαιότερων ετών, ακόμα και πρώτρια κονταετίας. Άλλωστε, η ίδια η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2021 επισημαίνει ότι το 2020 μόλις το 13%
των διαδρομών του κεντρικού διασυνδεδεμένου δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούσε το ολοκληρωμένο σύστημα ERTMS, με τη χώρα μας να κρατάει και εκεί τα αρνητικά πρωτεία, καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση στην κατάταξη, δηλαδή με μηδενικό ποσοστό στη χρήση ακόμα και του συστήματος ασφαλείας πρώτης βαθμίδας που παρέχει μόνο τη δυνατότητα προειδοποίησης. Ακόμα, η Εξεταστική Επιτροπή αποδείχθηκε αποκαλυπτική και για όσα δεν της επιτράπηκε να διερευνήσει. Και ίσως αυτή να ήταν και η μεγαλύτερη ομολογία ενοχής, κυρίες και κύριοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Διαφορετικά, με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να αιτιολογηθεί το εσπευσμένο κλείσιμο της Επιτροπής, αποφεύγοντας πάση θυσία να εξεταστούν κρίσιμοι μάρτυρες για τα ζητήματα της έκρηξης και της πυρκαγιάς, όταν αυτή ενδεχομένως και να στήχησε τη ζωή σε πάνω από τα μισά εκ των 57 θυμάτων, όπως βεβαίως και η απαράδεκτα βιαστική αλλίωση του τόπου του εγκλήματος, που αποτελεί από μόνη της ένα αυτοτελές αδίκημα. Γι' αυτό και δεν απαντήθηκε ποτέ η επιστολή που καταθέσαμε οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ στο Προεδρείο της Επιτροπής για την επιβεβλημένη συνέχιση των εργασιών της, για τη διερεύνηση τουλάχιστον αυτών των δύο επιπλέον πτυχών, με την εξέταση περαιτέρων μαρτύρων, όπως για παράδειγμα των πραγματογνωμόνων που όρισαν οι οικογένειες των θυμάτων, αίτημα το οποίο συστηματικά απορριπτόταν όταν υπήρχαν πολλά ερωτήματα που μέχρι σήμερα μένουν αναπάντητα για το τι μετέφερε πραγματικά η εμπορευματική αμαξοστοιχεία και πολλά άλλα. Βεβαίως, η επιμονή απέναντι στην ένοχη αυτή σιωπή της κυβερνητικής πλειοψηφίας ήταν καθοριστική και για την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση που διατάχθηκε γύρω από τα ζητήματα αυτά. Προκύπτει λοιπόν με βεβαιότητα ότι το σιδηροδρομικό έγκλημα των Τεμπών ήταν το τραγικό αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόστηκαν στον ελληνικό σιδηρόδρομο τις τελευταίες δεκαετίες, των πολιτικών της σταθερής αντιμετώπισης επί της ουσίας ως κόστος της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Και είναι προφανές ότι την πρώτη και βασική πολιτική ευθύνη για το συγκεκριμένο έγκλημα φέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ως επικεφαλής της κυβέρνησης, στη θητεία της οποίας συνέβη το τραγικό έγκλημα. Και αυτή η ευθύνη δεν παραγράφεται παρά το ευνοϊκά διαμορφωμένο θεσμικό πλαίσιο. Ευθύνεται γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παραλαμβάνοντας την αντιλαϊκή σκυτάλη από τις προηγούμενες, πρωτοστάτησε στην πολιτική εφαρμογή με μεγαλύτερη ταχύτητα της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ευθύνεται γιατί παραπέμπει στην ολοκλήρωση των στοιχειωδών έργων στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε βάθος 20ετίας ως το 2030. Ευθύνεται γιατί τα έργα αυτά, που θα χρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Ανάκαμψης, μόνο στο βαθμό που εξυπηρετούν τους βασικούς στόχους του κεφαλαίου, όπως είναι η ταχύτερη μεταφορά εμπορευμάτων, ο πολλαπλασιασμός δρομολογίων, η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα με το ευρωπαϊκό δίκτυο και όχι τελικά η ασφάλεια των συγκοινωνιών. Δηλαδή θα συνεχίσει να αποτελεί αποκλειστικό κριτήριο η κερδοφορία μακριά από τις ανάγκες του λαού για σύγχρονες, για ασφαλείς σιδηροδρομικές μεταφορές. Είναι προφανές ότι την πολιτική ευθύνη για αυτή την κατάσταση στον ελληνικό σιδηρόδρομο, τα τεράστια κενά της ελλείψης στα συστήματα ασφαλείας, φέρει ακέραιο το αστικό κράτος και όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 30 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι μαζί από κοινού προώθησαν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρη απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών, υλοποίησαν την κατεύθυνση της διάσπασης και τον τεμαχισμό του ΟΣΕ,
την αποψήλωση του έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού και την υποστελέχωση, ενώ στη συνέχεια προώθησαν την ιδιωτικοποίηση του κερδοφόρου τμήματος των μεταφορών. Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι τόσο με αμιγώς κρατική ιδιοκτησία, όσο και μέσα από την προώθηση της απελευθέρωσης, οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες αντιμετωπίζονται ως πεδίο κερδοφορίας και ανταγωνισμού μεταξύ των διάφορων επιχειρηματικών ομίλων, ενώ η πραγματική ασφάλεια των δρομολογίων και των επιβατών θεωρείται απλά ένα μη επιλέξιμο κόστος. Οι πολιτικές ευθύνες βεβαίως επισύρουν και πολύ συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες, ιδιαίτερα για τους αρμόδιους υπουργούς και άλλα κυβερνητικά στελέχη που με τις ενέργειες ή τις παραλήψεις τους, εν γνώση τους και σε κάθε περίπτωση αποδεχόμενοι τον κίνδυνο, έθεσαν ταυτόχρονα σε διακινδύνευση και τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων που θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί στη θέση των 57 θυμάτων των Ντεμπών. Και αυτές δεν μπορεί να περιοριστούν ούτε μόνο στον Υπουργό της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμαλή, που έχει βεβαίως βαρύτατες και απαράγραπτες ποινικές ευθύνες, ούτε μόνο στον αρμόδιο υπουργό της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ούτε βεβαίως οι ποινικές τους ευθύνες αυτές περιορίζονται στα οικονομικά αδικήματα έναντι των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως λίγο πολύ αναμασούν τα υπόλοιπα κόμματα. Αφορά όλους τους υπουργούς μεταφορών της περίοδου 2009 έως 2023, τον Δημήτρη Ρέπα, τον Ιωάννη Ραγκούση, Μάκη Βορύδη, Κωστή Χατζηδάκη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, Χρήστο Σπίρτζη και Κωνσταντίνο Καραμαλή, οι οποίοι βαρύνονται με τις κακουργηματικές ευθύνες πρώτον για τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και μάλιστα με ενδεχόμενο δόλο, όπως κατ' επέκταση και δεύτερον για τη θανατηφόρα έκθεση πολλών ατόμων σε κίνδυνο, ομοίως με ενδεχόμενο δόλο, ακριβώς επειδή ήταν σε πλήρη γνώση τους και αποδέχονταν το ενδεχόμενο, λόγω της θέσης και των σχετικών καθηκόντων τους, οι ελλείψεις, τα κενά στα ζητήματα ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου που προκάλεσαν τόσο το έγκλημα στα Τέμπη, όσο και πλήθος άλλων που συνέβησαν πριν από αυτά, όπως αυτό στο Άδενδρο. Γνώση που επιβεβαιώνεται από τις καταγγελίες που συνέταξαν και απέστειλαν αρμοδίως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και μάλιστα επανειλημμένα και προς διαδοχικές κυβερνήσεις που σφύριζαν αδιάφορα, ο Φίλιππος Τσαλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Τρένοσέ, η Δημοκρατική Ένωση Συνδικαλιστική Κίνηση, που τραγικά προειδοποίησε για το δυστύχημα που έρχεται 20 μέρες μόλις πριν από το έγκλημα. Όλους αυτούς συνειδητά η κυβερνητική πλειοψηφία και το Προεδρείο απέκλεισε από την εξέταση στην Επιτροπή, ακριβώς για να αποκρυφτεί αυτή η εγκληματική γνώση των αρμοδίων υπουργών. Αντίστοιχα είναι προφανής και πέρα από τα δύο κακουργήματα και η παράβαση καθήκοντος για όλους τους ανωτέρου υπουργούς, όπως και οι ποινικές ευθύνες για την προσπάθεια συγκάλυψης μετά την αλλίωση του τόπου του εγκλήματος, για να μην διερευνηθούν τα αίτημα της πυρκαγιάς και της έκρηξης, ειδικά για τον Κωστή Καραμαλή και άλλα κυβερνητικά στελέχη, όπως τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τον τέος Περιφερειάρχη Αγοραστό. Η αναφορά στα συγκεκριμένα αδικήματα σημαίνει ότι αγνοούμε πως μέρος αυτών έχει παραγραφεί λόγω της ευνοϊκής ποινικής μεταχείρισης που επιφυλάσσει για τα μέλη της κυβέρνησης το Σύνταγμα και ο απαράδεκτος νόμος περί ευθύνης υπουργών, που βεβαίως βολικά αξιοποιήθηκε διαχρονικά από κάθε κυβέρνηση για να προστατεύει τους εκάστοτε υπουργούς της.
Φυσικά και το γνωρίζουμε. Και είμαστε οι μόνοι που δικαιούμαστε να το καταγγέλουμε, γιατί κανένας από εσάς που υποκριτικά σήμερα κόπτεστε, κύριες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς, όπως βεβαίως και της Νέας Δημοκρατίας, δεν κάνατε δεκτή την πρόταση του ΚΚΕ στη συνταγματική αναθεώρηση για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος και του αντίστοιχου εφαρμοστικού νόμου περί ευθύνης υπουργών. Έχει λοιπόν και η υποκρισία τα όρια της. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι είστε αθώοι. Γιατί αυτή η ευθύνη σας δεν θα αφήσουμε να παραγραφεί τουλάχιστον στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Γιατί γνωρίζουμε ότι είναι ο λαϊκός παράγοντας που θα αποτελέσει τη θριαλίδα ώστε όλες οι προσπάθειες συγκάλυψης να μην έχουν αποτέλεσμα. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην μείνουν ατιμόρυτοι οι ένοχοι, για να μην υπάρξουν νέα τέμπη, καθώς μόνο έτσι θα δικαιωθούν οι νεκροί. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αποκαλυφθεί πως πρόκειται για ένα ακόμα προδιαγεγραμμένο έγκλημα και κυρίως για να καταδικαστεί ο πραγματικός ένοχος. Τα κέρδη του κεφαλαίου που στηρίζουν κράτος, κυβερνήσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση, θυσιάζοντας στο βωμό τους τη ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού. Θα δώσουμε λοιπόν όλες μας τις δυνάμεις για να νικήσουν τελικά οι ζωές μας απέναντι στα κέρδη τους.